Αλέξανδρε, θα έρθω σε σένα, αλλά αφού προηγουμένως δούμε γιατί πολύ ενδιαφέρον αυτό που θα συζητήσουμε, θέλω να δούμε πριν πάμε στο παρασκήνιο το εκκλησιαστικό το οποίο έχεις, που είναι και συνάμα πολιτικό, τι δήλωσε σήμερα ο Γέροντας Μεθόδιος από τη Μονή Σφιγμένου του Αγίου Όρους, συνομιλώντας με τον Γρηγόρη Σερέτη στο Focus FM της Θεσσαλονίκης, για όλα όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ημέρες, για να έρθω σε σένα, αφού πω, άκουσα και αυτά που είπε και ο Άρης και ο Στέφανος Χίος, ως πολιτικούς χαρακτηρισμούς, τις εκφράσεις τις έτσι λίγο σκληρές, ας μην τις υιοθετήσω εγώ, τις καταγράφουμε όμως ως πολιτικούς χαρακτηρισμούς για τα κόμματα και τα πρόσωπα. Σε καταγράψει ιστορία, κύριε Καψαβίλη. Πάμε στο απόσπασμα, πάμε στο ηχητικό με τον Γέροντα Μεθόδιο και τον Γρηγόρη Σερέτη από τον Focus FM της Θεσσαλονίκης. Γέροντα, θέλω να συζητήσουμε κάποια πράγματα, γιατί βλέπω τον τελευταίο καιρό να εργαλοποιείται η πίστη, αρκετοί ρασοφόροι να παίρνουν ανοιχτά θέση υπέρ κομμάτων, τα επιτρέπει αυτά το ιερό πηδάλιο της Εκκλησίας. Όχι, ο μοναχός δεν πρέπει να ανακατεύεται σε αυτά τα πράγματα. Ούτε ο ιερέας. Εμείς μόνο μπορούμε, ας πούμε, να πούμε, εάν κάποιος λέει κάποιο σωστό, όχι να τον ψηφίσουνε, απλώς ότι λέει κάτι σωστό για την πίστη μας και για την πατρίδα μας. Αυτό είπα και εγώ για τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ, έστειλε φάρμακα, βοήθησε ο άνθρωπος, αλλά δεν έχουμε καμιά δουλειά με την κομματική διαδικασία εμείς. Είμαστε υπεράνω, αγαπάμε όλους τους Έλληνες και στηρίζουμε αυτούς οι οποίοι είναι υπέρ πίστεως και πατρίδος. Δεν κομματοποιούμεθα σε καμία περίπτωση. Εγώ δεν έχω δει ποτέ την Ιερά Μονή Σφιγμένου να προτείνει να ψηφίσει ο κόσμος κάποιο συγκεκριμένο κόμμα. Αν και από εδώ και πέρα βλέπουμε κάποιους Μητροπολίτες, κάποιους ιερείς να παίρνουν κανονικότατα θέση και να λένε τον κόσμο πηγαίνετε ψηφίστε αυτό το κόμμα, να τους δίνουν φακέλους με ψηφοδέλτια, δηλαδή έχει εξελιχθεί το πράγμα. Εγώ έμαθα ότι ακόμα και ο Πατριάρχης ήταν εδώ και προσπαθούσε και αυτός να βοηθήσει κάποιο κόμμα. Δεν ξέρω αν αληθεύει βέβαια αυτό το πράγμα, αλλά το άκουσα. Αλέξανδρε Στεφανόπουλε, εγώ πριν σου δώσω το λόγο να πω ότι επειδή έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές τον Γέροντα Μεθόδιο, για να ενισχύσω του λόγου του αληθές, πράγματι όσες συζητήσεις έχουμε κάνει είναι πάρα πολύ προσεκτικός, όχι μόνο τώρα, σε ανύποπτο χρόνο, και πάρα πολύ διακριτικός και αποστασιοποιημένος από όλα τα πολιτικά πρόσωπα ο Γέροντας Μεθόδιος. Δηλαδή τον άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που είπε και νομίζω ότι είναι έτσι ακριβώς όπως το περιγράφει. Έλα, Αλέξανδρε. Λοιπόν, κατά το ορθόδοξο γίγνεσθε και την ιερά παράδοση, η Εκκλησία ενώνει, πόσο μάλλον το Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος εκφράζεται με θεσμικά με την Ιερά Επιστασία. Τέτοιου είδους κίνηση δεν υπάρχει. Αντίθετα, υπάρχει ένας μεγάλος αναβρασμός στην αγιορείτικη κοινότητα. Υπάρχει διχασμός, λυπάμαι που το λέω, μεγάλος διχασμός, γιατί κάποιοι μοναχοί έχουν εμπλακεί πάρα πολύ ενεργά στα της εσωκομματικής διαδικασίας. Παρόλο που ο κόσμος οφείλει να ξέρει ότι οι μοναχοί δεν ψηφίζουν. Και η Εκκλησία γι' αυτό τους έχει βγάλει απ' έξω. Γιατί το ράσο πρέπει να ενώνει, για να το πω πολύ λαϊκά και πολύ απλά. Τώρα, σε ό,τι αφορά, επειδή θέλω να πιάσω λίγο το νήμα από εκεί που το αφήσανε και οι αγαπητοί συνάδελφοι στην κρίση τους, κανείς δεν μιλάει για την ψήφο των ομογενών. Θέλω να το δείτε κάποια στιγμή αυτό, γιατί έγιναν πάρα πολλά για να ψηφίζει ο Έλληνας από τον τόπο της διαμονής του. Πηγαίνετε να βρείτε τα στοιχεία, να δείτε πόσοι ψήφισαν από τη Νέα Υόρκη, πόσοι ψήφισαν από τον Καναδά, πόσοι από την Βοστόνη και πόσοι, λέω για τις πολυπληθέστερες, το Σικάγο. Ελάχιστοι. Συνολικά. Αν μου επιτρέπετε, ένα ερώτημα, κύριε Στεφανόπουλε. Ας αφήσουμε στην άκρη την ψήφο των ομογενών. Ξέρουμε καλά ότι ο εμπεγμός ήταν απίστευτος. Είναι ξεκάθαρο αυτό, κατακορέδεψαν τους Έλληνες πολίτες. Σκανδαλώδης εμπεγμός. Πείτε μου κάτι, εσείς που γνωρίζετε από τα εκκλησιαστικά πράγματα, ποια είναι η θέση του ηγουμένου της Μονής Βατοπεδίου, του Γέροντα Εφραίμ, στα τεκτενόμενα της διόγκωσης
του Ράσου, της κομματικής ταυτότητας του Ράσου, επαναλαμβάνω, του γέροντα Εφραίμ της Μονής Βατοπεδίου. Άκουσα ένα όχ. Γιατί, ναι. Μπει απαγορευτικό στο όνομα. Το. Άκουσα ένα όχ, λέω. Δεν άκουσα τίποτα. Συνεχίζουμε. Κάποιο απαγορευτικό στο όνομα. Όχι, συνεχίζουμε. Του γέροντα Εφραίμ της Μονής Βατοπεδίου, το λέω για τρίτη φορά, ο οποίος κρατάει διακριτές αποστάσεις και από το ρωσικό παράγοντα, κρατάει διακριτές αποστάσεις και συνδέσεις με τον κυπριακό παράγοντα. Είναι, ας το πούμε, η νομενκλατούρα του Αγίου Όρους, αν μου επιτραπεί η φράση, και ακούω ότι ανακατεύεται και εμπλέκεται σε κομματικά παιχνίδια. Ακούω, δεν τα υιοθετώ. Επίσης, ποια είναι η σημασία της επίσκεψης Μητσοτάκη την Κυριακή με το γιο του στο Άγιον Όρος? Τι πάει να κάνει εκεί? Πάει να δώσει την ευχή ο γέροντας στο γιο του ή πάει να κάνει τίποτα άλλο? Αυτά τα ερωτήματα έχω. Εγώ θα απαντήσω σε πολύ βαθύτερο επίπεδο από αυτά που λέτε, κύριε Χίο. Πολύ φοβάμαι ότι με το ζήτημα του πολιτικού σχήματος που λέγεται νίκη... Δεν μένω στη νίκη εγώ. Ναι, ναι, πριν πας, θα πάω... Δεν με ενδιαφέρει καμία νίκη εμένα. Ναι. Αν θέλετε να σας πω εγώ για τη νίκη, μπορώ να σας παραθέσω αυτή τη στιγμή 5 κακοποιούς οι οποίοι έχουν σχέση με τη νίκη. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία να διαφημίσω αυτούς τους παλαιοκομματικούς, παρακρατικούς, παραθρησκευτικούς, σατανολάτρες, σιωνιστές και κακοποιούς. Και δεν μιλάω για τον κόσμο που τους ψήφισε, για να μην παρεξηγούμε, μιλάω για την πυραμίδα τους. Όταν τους καίγανε τις Πόρσε, όταν εκβιάζανε, όταν σπάζανε κεφάλια, το ρεπορτάζ είναι γνωστό, εγώ δεν μπήκα στη διαδικασία ούτε να τους διαφημίσω, ούτε να τους επενέσω. Πρόκειται για παλαιοκομματικά στοιχεία, οι οποίοι κρατάνε στα χέρια τους τα λάβαρα, υποτίθεται, της χριστιανοσύνης, και πίσω από αυτά κρύβονται οι Εβραίοι Χάζαροι, οι φιλοί τους, οι Τουρκοπράκτορες και οι σιωνιστές του τουρκικού παρακράτους, που είναι σε απευθεία σύμπλευση με τον Ερντογάν και μας το παίζουν θρησκευόμενοι και πατριώτες. Δεν μιλάω για αυτούς εγώ, κύριε Στεφανόπουλε. Ναι. Για μένα αυτή είναι αμεληταία προσώπητα. Είναι κακοποιά στοιχεία, πρέπει να πάνε φυλακή. Αν υπήρχε δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Εγώ σας λέω ποια είναι η άποψη του γέροντα Εφραίμ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πώς θα επιτρέπει αυτά? Δυστυχώς. Πώς θα επιτρέπει ο καθηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου? Δηλαδή θέλει και άλλο σκάνδαλο να ξεσπάσει? Δεν έβαλε μυαλό με το πρώτο? Δυστυχώς είναι ίσως από τις λίγες μοναστικές κοινότητες που έχει βαθιά εμπλοκή στα κοσμικά δεδομένα, στα κοσμικά πράγματα και με τα κανάλια που έχει, την Πεμπτουσία. Ελέγχεται η Πεμπτουσία. Δεν ελέγχει, χρηματοδοτεί. Χρηματοδοτείται πλήρως και όχι μόνο η Πεμπτουσία, και πολλά άλλα δίκτυα έχουν βαθιά διείσδυση. Δεν είναι κακό κατ' εμέ να μπορούν. Κακό να είναι η Εκκλησία να ανακατεύεται και να χρηματοδοτεί κανάλια. Όχι, να περνά... Δηλαδή ο κύριος Ιερώνυμος είναι καλό που χρηματοδοτεί την νίκη, κατά τις πληροφορίες που υπάρχουν. Να πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Θέλει να ακούσει ο κόσμος, να καταλάβει. Δεν θέλει να κρυβόμαστε πίσω από τις κουρτίνες. Θέλω να είμαι σαφής. Για να ολοκληρώσει ο Στέφανος, γιατί εδώ τώρα, συγγνώμη, θα απαντήσει. Όχι, ο κ. Στεφανόπουλος θέλει να μου πει. Ναι, γιατί εδώ τώρα, μέσα από τις ερωτήσεις του Στέφανου Χίου, γι' αυτό θέλω λίγο το να. Μα τα είπε και ο κ. Σπίνος πριν από τρεις ημέρες, τα είπε ο άνθρωπος. Παρέδεσαι το ρεπορτάζ. Τα γράφει στο Εδόλιο. Τρεις μέρες. Πώς τρεις μέρες είναι μια Ιωνιότητα? Τα πείτε στο Εδόλιο, πείτε να τα δείτε. Εδώ μας λέει ο Στέφανος Χίος πρώτον για την Μονή Βατοπεδίου και δεύτερον. Ένα λεπτό, κύριε Καψόπουλε. Και δεύτερον, δύο λεφτά. Ναι. Μισό λεπτό. Ότι πάει ο κύριος Μητσοτάκης στο Άγιο Όρος. Ναι, γιατί πάει την Κυριακή στο Άγιο Όρος? Δεν πάει. Αυτό δηλαδή. Πάει ή δεν πάει? Μέσα από τις ερωτήσεις. Πάει. Όσο αλλά. Πάει. Θα πάει. Ναι. Πάει. Μέσα από τις ερωτήσεις μας δίνει ρεπορτάζ ο Στέφανος Χίος. Αν δεν δίνω ρεπορτάζ. Ο κύριος Μητσοτάκης, αγαπητέ μου Αλέξανδρε, ναι, πάει την Κυριακή στο Άγιο Όρος. Γιατί πάει την Κυριακή στο Άγιον Όρος σε προγραμματισμένη επίσκεψη? Πάει να ευχολογήσει το γιο του? Γιατί, τι ανάγκη έχει ο γιος του? Απόφυτος κολεγίου είναι. Και όχι μόνο αυτό, έχει και μια σπουδαία δουλειά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο κόμμα των σκανδάλων, στο κόμμα της Μαύρης Σακούλας. Εκεί δεν εργάζεται? Αν έχω τώρα 2-3 λεπτά για να πω κάτι. Βεβαίως, συγγνώμη, σας δίκοψα. Όχι, όχι καθόλου. Είπε κάτι ο Στέφανος Χίος, να αφήσω λίγο το πρωτόκολλο και τις εθιμοτυπίες, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Είπε κάτι για τους Χαζάρους, τους Εβραίους κλπ. Το τελευταίο προπύργιο που είχε μείνει όρθιο στη χώρα μας, στο έθνος μας και στο γένος μας, της Ρωμιοσύνης, είναι η Ορθοδοξία. Αφού
ευτέλησαν ό,τι μπορούσε να φανταστεί κανείς με ρομαντισμό, με αγάπη, την αρχαία Ελλάδα, με το Σόρα, το εξευτέλησαν, ό,τι υπήρχε, αφού το διέλυσαν και πλέον γελούν και οι πέτρες με ό,τι έχει, ό,τι συνεπάγεται, τώρα έπιασαν στα χέρια τους, δεν ξέρω εν αγνία ή εν γνώση τους, έπιασαν το τελευταίο προπήριο, την Ορθοδοξία, αυτούς που είπε ο κύριος Χίος, για να διαλυθούν και βάζουν τα θεμέλια για ένα βαθύ θρησκευτικό φανατισμό, για ένα βαθύ θρησκευτικό εμφύλιο. Εχθές είχατε τον πατέρα Στυλιανό Καρπαθίου εδώ, ο οποίος σας έδωσε στίγμα θεολογικό, πνευματικό, αγιοπατερικό, από το οποίο βρίσκονται πολύ μακριά όλες αυτές οι τακτικές και οι μεθόδους, μέθοδοι και τακτικές, παλαιοκομματικές. Δεν είναι δυνατόν να ανοίγουμε πρωτοσέλιδα, τα οποία ο Στέφανος έχει παραθέσει ένα ρεπορτάζ. Καυστικό θα πω εγώ. Μα το ρεπορτάζ στοιχίζεται. Σε στοιχεία. Και αφορά στοιχεία του αστυνομικού και δικαστικού, ναι, ρεπορτάζ. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εδώ έχουμε να κάνουμε λοιπόν με ένα κόμμα που δεν θα ξαναπώ το όνομά του, γιατί του κάνω διαφήμιση και δεν θέλω σε καμιά περίπτωση να κάνω διαφήμιση στα κόμματα, ούτε και στο δικό μου αν έφτιαχνα ποτέ. Αν έφτιαχνα ποτέ, που δεν θα φτιάξω ποτέ κόμμα, γιατί δεν με αφορά η πολιτική. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα κόμμα συγκεκριμένο, κύριε Στεφανόπουλε. Το κόμμα αυτό έχει μέσα 3 κακοποιά στοιχεία που έπρεπε αυτή τη στιγμή να είναι στις φυλακές Κορυδαλλού. Δεύτερον, έχει έναν αφανή χρηματοδότη, τον έχουμε καλέσει να βγει δημόσια και να πει, ο κύριος Βίκτορας Ρέστης, ένας άνθρωπος που έχει παρεδώσει συνεχή με τη δικαιοσύνη. Χρηματοδοτείς, κύριε, το συστημικό κόμμα αυτό, το οποίο σηκώνει τα λάβαρα, υποτίθεται, της χριστιανοσύνης. Τρίτον, ο κύριος Νατσιός, ένας αγαθός άνθρωπος. Αγαθός δάσκαλος, αγαθός θεολόγος. Θέλω να πω ότι θαυμάζω το ειλικρινές των προθέσεών του. Δεν έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται μέσα στο κόμμα του. Πώς είναι δυνατόν να χρηματοδοτεί Εβραίος του σιωνιστικού παράγοντα και του σιωνιστικού παρακράτους των Χάζαρων, που είναι οι Τουρκοεβραίοι, με συμφέροντας τον Ερντογάν, να χρηματοδοτεί ένα κόμμα σαν τη Νίκη. Αν το χρηματοδοτεί. Αν συμβαίνουν. Αν το χρηματοδοτεί. Αν συμβαίνουν. Μα τέταρτον, έχει ένα. Όλα αυτά είναι προς απόδειξη. Για να μα δεν είναι προς απόδειξη. Από τη στιγμή που. Για τις σχέσεις στο με τους παράγοντες αυτούς, λέω. Τους μα ο κύριος Ρέστης είναι ξεκάθαρος παράγων και χρηματοδότης του ευρωσιωνιστικού λόμπι. Δεν είναι κρυφό αυτό. Επίσης, πώς είναι δυνατόν στα ψηφοδέλτια του συγκεκριμένου κόμματος να υπάρχουν άνθρωποι που είναι συνεργάτες του κυρίου Ρέστη και έχουν απασχολήσει με τον έναν ή άλλο τρόπο το αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ. Για τον κύριο Βορύλα, λέει. Δεν θέλω να κατονομάσω εγώ τον κύριο Βορύλα και τον κύριο Γορύλα. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα τα ονόματα. Εμένα με ενδιαφέρουν ότι τους καίνε αυτοκίνητα, συμμετέχουν κατά τα βουλεύματα του Συμβουλίου Εφετών σε κακοποιές διαδικασίες, απαλλάσσονται. Δικάζονται. Άρα, υπάρχει δεν μια ιστορία τέτοια. Δεν μιλάω για τελεσίδικες αποφάσεις. Όχι, γιατί θέλω να έχουμε. Μιλάω πώς γίνεται. Ναι, δεν μιλάω, κύριε Καψαμπέλη, δεν μιλάω για τελεσίδικες αποφάσεις. Μιλάω για ανθρώπους με ποινικό παρελθόν. Το είπα ξεκάθαρα. Αν εγώ είχα ένα ποινικό παρελθόν, θα μου το καταμαρτυρούσαν. Δεν ανέφερα εγώ ότι δικάστηκε κάποιος σε καταδίκη. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν κακοποιά στοιχεία, και δεν μιλάω για τους συγκεκριμένους, άλλα κακοποιά στοιχεία, άλλα παρακρατικά στοιχεία. Πώς γίνεται να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία αδερφός δολοφονημένου δημοσιογράφου, ο οποίος δίνει τις ευχές του με συγκεκριμένη εφημερίδα που χρηματοδοτεί ο κύριος Ρέστης στο συγκεκριμένο κόμμα? Τι υποκρύπτεται πίσω από εκεί? Αυτά είναι τα ερωτήματά μου. Ας τα απαντήσει επιτέλους. Πάντως τα ερωτήματα που θέτει είναι εύλογα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η Νίκη έχει ένα παρελθόν για τον τρόπο που φτιάχτηκε. Εγώ είμαι υποχρεωμένος, γιατί γι' αυτό με φέρατε εδώ, να δώσω ρεπορτάζ. Θα πρέπει να απαντήσει ο κύριος Νατσιός, γιατί έφυγαν προβεβλημένα πρόσωπα με γνωσμένο κύρος και πνευματική πορεία και επιστημονική πορεία. Αναφέρομαι στο Θεοφάνη Μαλκίδη. Σας παρακαλώ, κρατήστε τα ονόματα όσοι παρακολουθείτε. Αναφέρομαι στον κύριο Κώστα Καραΐσκο από Θεσσαλονίκη, ο οποίος ναι μεν καλεί τον κόσμο, επειδή δεν υπάρχει κάτι άλλο να στρατευτεί, αλλά έχει πει ευθέως και δημοσίως ότι εγώ έχω σοβαρά προβλήματα για τον εσωτερικό τρόπο που λειτουργεί. Έχει απομακρυνθεί και έχει φύγει ο κύριος Χρήστος Τσικούρας, ο κύριος Τιμαμόπουλος. Ήταν στελέχη της Νίκης, που κάνανε αγώνα για τη Νίκη. Πριν
η νίκη, γιατί παλαιότερα η νίκη ήταν η παλιγγενεσία, για όσους δεν το ξέρουν. Εκεί λοιπόν... Σε λίγο θα μας πούνε ότι είναι και η φιλική εταιρεία αυτή. Όχι, όχι, η φιλική εταιρεία δεν θα πούνε ότι είναι, γιατί φτιάχτηκαν πολύ νωρίς και δεν φτιάχτηκαν βέβαια το 19, έτσι. Το δεύτερο είναι, φτιάχτηκαν πολύ αργότερα. Δεν μου δώσατε απάντηση για τον Εφραίμ. Ναι, δυστυχώς ο πατήρ Εφραίμ, όποιος και να του ζητήσει ευχή και ευλογία, τη δίνει. Ναι, το ίδιο κάνουν και όλοι. Μάλλον δεν του δίνει μόνο ευχή και ευλογία, του δίνει και κανένα πουγγί. Εννοώ με σταυρουδάκια μέσα αυτό. Ναι, με σταυρουδάκια. Τώρα για τον Αρχιεπίσκοπο, θέλω να στο απαντήσω αυτό, γιατί είμαστε μαζί. Ο Αρχιεπίσκοπος δεν έχει καμία εμπλοκή με την νίκη. Έχει ανοιχτή διαμάχη με την αδελφότητα. Δεν το διέψευσε. Με την αδελφότητα. Δεν το διέψευσε ο κύριος Κονιδάρης δημόσια. Συμφωνώ. Γιατί δεν το διέψευσε. Συμφωνώ. Άρα πώς δεν έχει εμπλοκή. Γιατί έχει συμφέροντα με την αδελφότητα του Σωτήρα. Ποιος. Πίσω από όλοι, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος έχει ανοίξει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το Σωτήρα και με τη Ζωή. Έχουν μια τεράστια περιουσία και οι δύο αδελφότητες. Πρέπει να πω ότι η αδελφότητα του Σωτήρα δεν έχει καμία εμπλοκή σε όλη αυτή τη... η αδελφότητα της Ζωής δεν έχει καμία εμπλοκή και έχει σημασία, γιατί η Ζωή είναι μια ιστορική ιεραποστολική αδελφότητα. Σε αντίθεση με το Σωτήρα, πρέπει να σας πω ότι και το όνομα που επελέγει, Νίκη, έχει σηματοδοτεί το περιοδικό τους προς τη Νίκη. Αυτές είναι λεγόμενες παραθρησκευτικές οργανώσεις. Όχι παραθρησκευτικές, παρεκκλησιαστικές, και είναι κακός ο όρος. Εντάξει. Γιατί, εκεί που συμμετείχε ο μακαριστός Σεραφείμ και εκεί που συμμετείχε ο μακαριστός Χριστόδουλος. Όχι ο Σεραφείμ, ο Αναστάσιος, ας πούμε. Στη Χρυσοπηγή. Ναι, ο Χριστόδουλος ήταν στη Χρυσοπηγή. Ο Σεραφείμ ήταν πολέμιος των αδελφοτήτων όλων. Στα τελευταία γιατί δεν έκανε δημόσια διάψευση ο κύριος Ιερώνυμος, αφού δεν συμμετέχει. Αφού δεν χρηματοδοτεί. Γιατί αν το κάνει, θα ανοίξει πόλεμο και με τον Σωτήρα, ναι, και με τις άλλες αδελφότητες, τις ιεραποστολικές, και κυρίως με ορισμένες μονές του Αγίου Όρους, και θα αναφέρω αυτήν που είπες, το Βατοπέδι. Το οποίο είναι το Βατοπέδι το οποίο χρηματοδότησε και το σύριαλ του Παϊσίου. Έτσι. Πρέπει να σας πω ότι... Καλά έκανε. Και καλά έκανε, βεβαίως. Μόνο που όλα αυτά έχουν μια σχέση μεταξύ τους, σαν κρίκος. Δεν μπορεί να περιφέρεται το όνομα της ξαδέλφης, της ανιψιάς, ενός πατέρα και κοιμημένου. Είναι ενάντια στην παράδοση της Ορθοδοξίας. Μας τα έλεγε και ο πατέρας Τηλιανός, λογικά, και εχθές. Καρπαθίου χθες, ότι δεν μπορεί να υπάρχει καμία κληρονομικότητα. Ούτε στην αγιότητα, ούτε στην πνευματικότητα, ούτε πουθενά. Άρη Σπίνο, έρχομαι σε σένα. Θέλω να πω, ακούμε πολύ προσοχή όλα αυτά που λένε οι αγαπητοί συνάδελφοι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι οι κανόνες ενός δημόσιου μονολόγου δεν μας επιτρέπουν να πούμε πράγματα. Θέλω να πω το εξής και θέλω σας παρακαλώ πολύ να το κρατήσετε. Ο κύριος Ιερώνυμος είναι βαθύτατα εκτεθειμένος και θα απολογηθεί ενώπιον της ιστορίας και του εκκλησιαστικού δικαίου. Και του Θεού, κυρίως. Σήμερα αυτό που κάνει η εκκλησιαστική οργάνωση Σωτήρ είναι σε βάρος κάθε κανόνα δικαίου της Εκκλησίας. Υπάρχουν πνευματικοί ιερείς που αρνούνται να εξομολογήσουν χριστιανούς εάν δεν τους υποσχεθούν. Προσέξτε, η σχέση ενός ανθρώπου που πάει να εξομολογηθεί είναι η ειρήνη, η κάθαρση ψυχής, και ξέρει το λεπτό κουμπί του ο ιερωμένος. Υπάρχουν ιερωμένοι που ανήκουν στην επίσημη Εκκλησία, δηλαδή υπό την ποδιά του Ιερώνυμου, που τα γνωρίζει αυτά ο Ιερώνυμος. Αρνούνται να εξομολογήσουν πιστούς αν δεν τους υποσχεθούν ότι θα ψηφίσουν αυτοί οι οικογένειές τους το κόμμα το συγκεκριμένο. Υπάρχουν ιερείς με μαγνητοφωνημένα βίντεο που από τον Άμβονα όχι μόνο διαφημίζουν το κόμμα αυτό, αλλά προτρέπουν αυτούς που ονόμασε με ένα χαρακτηρισμό άλλου ρεπορτάζ ο Στέφανος Χίος να ψηφιστούν. Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία ενός μεγάλου σχολείου που ανήκει στον κύκλο συμφερόντων του Σωτήρα, που πλέον έχουν πει ότι απαγορεύεται η εγγραφή παιδιού εάν δεν δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση οι γονείς ότι δεν θα ψηφίσουν το κόμμα αυτό. Ακούστε, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Εδώ δημιουργείται μια τσιχάντ μέσα στην εκκλησία μας. Διασπάται ο ιερός κλήρος πνευματικού, πολίτη και εκκλησίας. Είναι πρωτοφανή αυτό. Δεν τους αγγίζει κάποια βία απέναντι στην κοινωνία. Τους αγγίζει όμως κάποια βία, Αντρέα Καψαμπέλη, ψυχολογική απέναντι στους πιστούς. Και ο πιστός
ειδικά εκείνος που εξομολογείται, τον έχει σαν θεό επιγής αυτόν που πηγαίνει και εξομολογείται. Εάν γνωρίζει το κουμπί του, εάν του στραγγαλίζει την ψυχή και τον αναγκάζει να του πάρει όρκο ζωής ότι θα ψηφίσει ένα κόμμα, αυτό δεν είναι ιεροσηλεία. Είναι η μεγαλύτερη προστιχιά που γίνεται επιγής. Και θα πρέπει κάθε γνήσιος χριστιανός να ξεσηκωθεί, να φωνάξει, να ουρλιάξει, να μην αφήσει καμία εκκλησία να λειτουργεί επί αυτού. Και σας λέω και κάτι, επειδή ακούω πολλά για λεφτά. Κρατήστε το, εδώ θα είμαστε. Έχω την πεποίθηση που προκύπτει δια επιστολής ότι τις επόμενες μέρες που έρχονται θα συνταραχθεί. Αυτό που λέω τώρα μην το συνδέσετε με το θέμα που κουβεντιάζουμε. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Τελεία. Θα συνταραχθεί η προεκλογική περίοδος με συγκεκριμένα ραντεβού ενός πρώην αστυνομικού, με ιερωμένους, με δημοσιογράφους, με καναλάρχες, χρήμα προερχόμενο. Ισχυρίστηκε ο πρόεδρος κόμματος που δεν συμμετέχει στη Βουλή ότι του το έχει δώσει μεγάλο εφοπλιστής για να το στηρίξει. Μη αντέχοντας, αυτός που διακινούσε το χρήμα με βαλίτζες έχει κάνει, μαθαίνω, έτσι μου λένε, περιμένω να το επιβεβαιώσω ως αναγνώστης πλέον της επιστολής αυτής, καταγγελία που περιγράφει ονόματα δημοσιογράφων, ραντεβού, εφημερίδων, καναλαρχών και όλων αυτών που ελέγχουν το δημόσιο βίο προπαγάνδας υπέρ ενός συγκεκριμένου κόμματος. Ξαναλέω, αυτό που λέω τώρα μην το συνδέσουμε απαραίτητα με αυτά που είπαμε προηγουμένως. Τα πράγματα είναι απλά. Εάν εξελίσσεται έτσι η προεκλογική περίοδος αυτή στο όνομα της Παναγιάς και του Χριστού και ο Ιερώνυμος σιωπά έχει βαρύτατες ευθύνες, Αντρέα Καψαμπέλη. Δεν υπάρχει ανοχή. Στεφανεκείο. Μην τα χαλάσω με τη ζωή ή με τον Σωτήρα. Μάλιστα. Τα χαλάει με την ψυχή των ανθρώπων που οφείλει να απαντήσει τώρα, απόψε. Να πάμε στο διάλειμμα, Στέφανε Χίο. Ακούστε, εγώ θέλω να, από την πλευρά μου να βάλω μια τελεία οριστική σε αυτούς τους κατσαπλιάδες, σε αυτούς τους περίεργους τύπους οι οποίοι κρατάνε τα λάβαρα του υποτιθέμενου χριστιανισμού και την ίδια ώρα χρηματοδοτούνται από Εβραίους. Αν χρηματοδοτούνται, εγώ ξέρω. Χρηματοδοτούνται. Πώς δεν χρηματοδοτούνται. Δεν το ξέρω εγώ, γι' αυτό λέω αν. Σας εξήγησα το πώς χρηματοδοτούνται. Μάλιστα. Ή, εν πάση περιπτώσει, ας αφαιρέσω τη λέξη χρηματοδότηση. Να ανακαλέσω τη λέξη χρηματοδότηση. Να πω υποστηρίζονται. Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, να συμπλέει ο Εβραιοσιωνισμός με το χριστιανισμό? Σε καμιά περίπτωση δεν συμπλέει. Η ιστορία δείχνει, και δεν θέλω να ανατρέξω στην ιστορία, γιατί θα βγάλουμε ρεβανσιστικές ατμοσφαιρικές αναμνήσεις. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Νατσιό. Το όνομα Κοσμάς Ετωλός σας λέει τίποτα, αγαπητέ δάσκαλε? Αν σας λέει, πηγαίνετε να ανατρέξετε την ιστορία και να ρωτήσετε το φίλο σας τον κύριο Ρέστη ποιος σκότωσε τον Κοσμά τον Ετωλό. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω και βάζω μια τελεία. Δύο λεπτά τώρα. Κοσμάς Ετωλός είναι υπαρκτό πρόσωπο που... Γιατί Κοσμά Ετωλό... Σας μιλάω για τον Πατροκοσμά εγώ. Και επειδή αγαπάω τη θρησκεία, ναι, μου και τον χριστιανισμό, σας λέω ότι ο χειρότερος εχθρός που σκότωσε τον Κοσμά τον Ετωλό, ναι, και όχι μόνο, οι Εβραίοι. Και όχι μόνο. Αυτοί οι οποίοι... Πάμε πίσω δηλαδή τώρα. Έκοψαν κομμάτια τον Γρηγόριο, ναι, τον Πέμπτο και τον περιέφεραν, όποιος και αν ήταν ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, γιατί πολλά έχουν υποθεί για το πρόσωπο, και περιέφεραν το σκήνομά του κόβοντάς το και πετάγοντάς το στα σκυλιά. Το Ρήγα Φεραίο. Ήταν οι Εβραίοι. Αυτοί οι οποίοι έπνιξαν με τη βοήθεια των Αυστριακών ήταν οι Εβραίοι. Ρωτώ λοιπόν, και δεν μιλάω για το κράτος του Ισραήλ για να μην παρεξηγηθώ. Δεν μιλάω για τους ανθρώπους, τους Εβραίους της Ελλάδος. Δεν μιλάω για το πολύπαθο λαό που έχει τραβήξει τα πάνδυνα από τη γερμανική, φασιστική και ναζιστική κατοχή. Δεν είμαι αντισημίτης. Οφείλω να το ομολογήσω και δεν μιλάω για το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο. Μιλάω για συγκεκριμένη κάστα Εβραιοσιονιστών, τους οποίους αντιπαθούν και οι ίδιοι Εβραίοι στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν σηκώσει το μπαϊράκι του Εβραιοσιονισμού και έχουν μπερδέψει το χριστιανισμό με τα δόγματα. Για αυτούς μιλάω και βάζω τελεία. Αντρέα, αν μου επιτρέπεις... Παρακαλώ, Αλέξανδρα. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω. Δυστυχώς το βλέπουμε στο πάνελ και το βλέπουμε και στο διαδίκτυο.
έπεσε ο σπόρος του εμφύλιου θρησκευτικού διχασμού, που είναι χειρότερος και πιο αδελφοκτόνος από οποιονδήποτε άλλο, ακόμα και κομματικό εμφύλιο, σπαραγμό. Αυτό πρέπει να το δουν οι άνθρωποι οι οποίοι συμβουλεύουν τον κύριο Νατσιό, για τον οποίο εγώ μόνο καλά λόγια έχω να πω. Αν και έχω αλληλογραφία μαζί του, πρέπει να σας πω ότι η Ομογένεια προ 15 ετίας τον στήριξε όταν δεν υπήρχε διαδίκτυο εδώ. Έστελνε τα άρθρα του και τα δημοσίευα, χωρίς κρίση, χωρίς λογοκρισία, γιατί απευθύνεται στα νέα παιδιά. Και οφείλω να το πω, αφού είμαι στο τραπέζι αυτό, ότι έχει βγάλει αριστούχους μαθητές. Είναι ένας εκλεκτός δάσκαλος και θεολόγος. Έχει βγάλει καλούς οικογενειάρχες. Διαβάζανε οι μαθητές, Αλέξανδρε, δεν τους έκανε πλήση στο κεφάλι. Διαβάζανε. Όμως έφτιαξε του δημοτικού είναι, όχι του λυκείου καθηγητής. Ναι, το του δημοτικού. Του άρα τι αριστούχους μας. Όχι, όχι. Έχει μια παιδεία άριμου. Τα παιδιά τα προσέχει και μετά τα σχολεία. Και έχει την παλαιά νοοτροπία του δασκάλου, ο οποίος δεν σταματάει μόλις φεύγει το παιδί από την αίθουσα, το προσέχει και μετά, και όχι με ιδιαίτερα ούτε με χρηματισμό. Είναι ένας καλός δάσκαλος. Έπρεπε να μείνεις, Δημήτρη μου, ο δάσκαλος της Ρωμιοσύνης. Έχουν βάλει μπροστά front page, front man, και αυτό είναι πολύ κακό. Γιατί δεν κάνεις αυτό που θα ήθελες εσύ. Ένα αυτό. Δεύτερον, δεν είσαι εκλεγμένος πρόεδρος. Και μιλάμε για δημοκρατικές διαδικασίες. Υπάρχει ένα κοινοβούλιο από πίσω σου, το οποίο λέγεται Ομέχμια, από το οποίο αποχώρησε και ο Ταμουρίδης. Αποχώρησαν πάρα πολλοί. Πάρα πολλοί έχουν αποχωρήσει. Να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Στεφανόπουλο που ήταν εδώ μαζί μας. Μας έδωσε την προσέγγιση του και τις πληροφορίες του γύρω από ένα θέμα το οποίο θα το έχουμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στο προσκήνιο. Να τον ευχαριστήσω. Και μετά τις εκλογές θα το έχετε. Θα δούμε.